Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Πάμε να γνωρίσουμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην εκπομπή μας, από την Κύπρο, την κυρία Ελένη Σταύρου, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό που ανήκει στην Ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κυρία Σταύρου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και κοντά μας επίσης είναι ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς από το Λουξεμβούργο, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και στο Skype ο γραμματέας επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος. Κύριε Βλάχο, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο πρόεδρος του Συνασπισμού Εθνική Δημιουργία και επικεφαλής της παράταξης Δημιουργία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ο κύριος Θάνος Τζίμερος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πάμε να δούμε την υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate, η οποία αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, κυρία Σταύρου? Κοιτάξτε, σίγουρα, όπως είπε και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα, αυτό το γεγονός ήταν μια επίθεση κατά της δημοκρατίας, κατά του Ευρωκοινοβουλίου, και πλήγεται αυτός ο θεσμός, θεωρούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ στενάχωρο. Και γιατί εμπλέκεται μια νέα πολιτικός, Ελληνίδα και δι' γυναίκα, η οποία και σαν γυναίκα ήθελα να πω ότι αποτελούσε ένα παράδειγμα για τη νέα γενιά, τις νέες γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν εμπλοκή με τα κοινά όσο θα θέλαμε. Και ήταν ένα σύμβολο το οποίο έδινε ένα παράδειγμα. Πολύ στενάχωρο, όμως... Εδώ δεν είναι πολύ σημαντικό να μην το πολιτικοποιήσουμε ότι είναι στην αριστερά ή στην δεξιά και ποιος φταίει, αλλά έχει να κάνει με το σωστό και το λάθος, έχει να κάνει με το ήθος που έχει ο καθένας μας και ο κάθε συνάδελφος και το πώς διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Και τώρα από πλευράς του τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι. Το θέμα είναι να τους ακολουθείς και το θέμα είναι και εσωτερικά τι κάνει ο κάθε ένας από μας. Υπάρχει το Μητρώο Διαφάνειας, στο οποίο εγγράφονται οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, τα λόμπι, τα οποία είναι θεσμοθετημένα, να πούμε, στο Κοινοβούλιο. Όπου εκεί καταγράφονται και όλες οι συναντήσεις που κάνει. Ακριβώς. Με τους Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς οι ευρωβουλευτές να δηλώνουμε όλες μας τις συναντήσεις. Και όταν έρχονται κάποιοι οργανισμοί ή άτομα, να ψάχνουμε πολύ καλά από πού προέρχονται και ποιος τους χρηματοδοτεί, να επιμένουμε. Αν κάτι βλέπουμε ότι είναι ύποπτο, να μην κάνουμε τη συνάντηση. Ο συγκεκριμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ήταν βιτρίνα, αν θέλετε, για αυτά τα άτομα τα οποία προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, δεν ήταν καταγεγραμμένο στο Μητρώο Διαφάνειας και κανένας μας δεν το είχε προσέξει. Λοιπόν, άρα αυτή είναι μια τομή που μπορεί να γίνει. Υπάρχουν ιδέες, αλλά το θέμα είναι ότι και να δημιουργηθεί, όσες νέες τομές και παρεμβάσεις και επιτροπές διερεύνησης και τα λοιπά να γίνουν, πάντοτε θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα είναι πρόθυμα να πάρουν λεφτά σε σακούλια και σε τσάντες. Το θέμα είναι μέσα μας ο καθένας πόσο ήθος και έχει. Ωραία, κύριε Βλάχο. Ναι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, πρόκειται για μια υπόθεση ευρωπαϊκού και διακρατικού ενδιαφέροντος, πλήττει το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών, πλήττει το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά πλήττει και την πολιτική μας οικογένεια, τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ, γιατί η κυρία Καλή προέρχεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί η συμπεριφορά μεμονωμένων πολιτικών να στιγματίζει γενικώς και τους θεσμούς και τις πολιτικές τους οικογένειες. Είναι οι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Και νομίζω ότι και σε επίπεδο εθνικό αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό
μπορούν να υπάρχουν και να νομοθετηθούν ασφαλιστικές δικλίδες μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας των πολιτικών, ώστε να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ευρωβουλευτής ταυτόχρονα, θα πρέπει για να νομοθετηθεί, να εισαχθεί προς συζήτηση τουλάχιστον και να αρχίσουμε να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελέσει σώμα στις ρυθμίσεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ευρωβουλευτών, να απαγορεύεται να γίνονται λομπίστες οι ευρωβουλευτές μετά το πέρας της θητείας τους και να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ευρωβουλευτών, μιας και το ίδιο μπόρεσε και έγινε με την Ειδική Επιτροπή για την Παρακολούθηση των Παράνομων Λογισμικών. Είναι δύο κινήσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να στείλουν και ένα μήνυμα στους πολίτες ότι μαθαίνουμε όλοι από τα λάθη μας και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι για να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες, να μην δώσουμε χώρο στις αντισυστημικές δυνάμεις και στην οτροπία που θέλει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλες τις πολιτικές οικογένειες να είναι το ίδιο απέναντι στα μάτια των πολιτών. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση για το Κατάρ, η ανάθεση του Μουντιάλ στο Κατάρ, είναι μια ιστορία που δεν ξεκίνησε τώρα. Είναι μια ιστορία που σχετίζεται και με δωροληψίες και με σκιές διαφθοράς. Άλλωστε, είναι μια ιστορία που έρχεται πίσω από το 2010 και έχουν γραφτεί άπειρα ρεπορτάζ για την διείσδυση του καταριανού χρήματος σε αυτό το ευρωπαϊκό έδαφος. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους, να αποκαλυφθεί, για να μην μπορέσει ξανά στο μέλλον να επαναληφθεί όλη αυτή η ιστορία που καταρακώνει το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών και κατ' επέκταση του πολιτικού συστήματος. Ωραία. Κύριε Τζίμερε. Ο πολιτικός πρέπει να ζει σε γυάλινο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο ίδιος αυτοβούλος, δεν τον υποχρέωσε κανένας, ασχολείται με τα κοινά, θα πρέπει να δέχεται ενδελεχή έλεγχο στα πάντα. Εγώ είχα προτείνει και για την Ελλάδα το πόθεν έσχες να αφορά το πόθεν και όχι το έσχες. Δηλαδή, οι πολιτικοί, οι αιρετοί να εκχωρήσουν το δικαίωμα στις ελεγκτικές αρχές του ψαξίματος σε όλους τους λογαριασμούς. Να μην χρειάζεται δηλαδή να υποβάλουμε πόθεν έσχες, αλλά ανά πάσα στιγμή να μπορούν οι ελεγκτικές αρχές να βλέπουν τις κινήσεις των λογαριασμών και επίσης τις αγορές, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα πάντα. Αν για παράδειγμα είχε διαπιστωθεί νωρίτερα, που το είδαμε τώρα, ότι η κυρία Καϊλή αγόρασε ένα περιουσιακό στοιχείο αξίας 800-900.000 μόνο με 260.000, αυτό θα μπορούσε να χτυπήσει κόκκινο αν υπήρχαν πραγματικά ελεγκτικοί μηχανισμοί, κυρίως να επικεντρωμένοι στον τρόπο με τον οποίο ζει κάποιος και ξοδεύει χρήματα των οποίων την προέλευση θα πρέπει να δικαιολογήσει. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να ελεγχθούν στο απόλυτο οι συναντήσεις που κάνει κάποιος, τις οποίες μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, με θεσμούς, ας πούμε, που να ποινικοποιούν τη συμπεριφορά ή την κοινωνική ζωή. Όμως θα έλεγα και από την άλλη πλευρά ότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το καθιερωμένο lobbying, δηλαδή ομάδες πίεσης, ομάδες που εκπροσωπούν συμφέροντα, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περιορίζονται στην ενημέρωση των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης, αλλά επεκτείνονται και σε δώρα, ακόμα και ένα γεύμα σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Ξέρετε, είναι μια έμεση πίεση, διότι αποκτάς μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο που στο παρήχε, ή διακοπές. Εμένα μου έχει συμβεί κάποιοι να ζητήσουν να φάμε, να σας κάνουμε το τραπέζι, κύριε Τζίμερ, να σας ενημερώσουμε. Και τους είπα, έχω φαγητό στο σπίτι, ελάτε στο γραφείο μου, φέρτε το υλικό σας, στείλτε το υλικό σας με email και ελάτε να το συζητήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει και ο ίδιος ο πολιτικός να αποφεύγει τον πολύ συγχρονισμό και την οικειότητα με ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή αυτό θα το εκμεταλλευτούν προς δικών τους όφελος και κυρίως αυτό γίνεται... Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά η κυρία Καϊλή είχε αναλάβει τις σχέσεις με τις αραβικές χώρες και εκεί αναγκαστικά πρέπει να και να συναντηθείς και να κάνεις. Δεν ήταν δηλαδή ιδιωτικές συναντήσεις. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Οι αγορές όμως θα έπρεπε να ελεγχθούν. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι κάποιος πρέπει να έχει ξεκάθαρη συμπεριφορά και να είναι ανοιχτός στις ελεγκτικές αρχές και τις ευρωπαϊκές και τις εγχώριες. Επίσης, να πώς αποδεικνύεται ότι χρειάζεται η παρακολούθηση.
αρκεί να γίνεται η παρακολούθηση και να υπάρχει πραγματικά ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Αν είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα, θα είχε συσταθεί μια επιτροπή, θα συζητούσαν 3-4 μήνες και θα κουκουλωνόταν η υπόθεση, θα την παρέπεμπαν στις επόμενες γενιές, όπως συνέβη πρόσφατα, ας πούμε, με την υπόθεση Χριστοφοράκου, από την οποία ξέρουμε ότι χρηματίστηκαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός, αλλά το ελληνικό πολιτικό σύστημα άφησε να τρενάρει επί 20 χρόνια για να την κουκουλώσει δια της παραγραφής. Αυτό δίνει ένα κακό μήνυμα στους πολίτες. Και να τελειώσω με κάτι άλλο. Θα πρέπει οι ευρωβουλευτές να επιλέγονται από τα κόμματα, όχι να τίθενται στην κρίση των πολιτών οι οποίοι δεν τους ξέρουν καν. Δηλαδή τα κόμματα για να αποφύγουν τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η αξιολόγηση, η εσωτερική, πετάνε την μπάλα στους πολίτες. Και βλέπουμε, βέβαια, κυρία Καϊλή, ήταν παλιός στέλεχος, αλλά βλέπουμε να εκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι είναι απλώς γνωστοί. Ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, άνθρωποι που έχουν μια δραστηριότητα απολύτως άσχετη με την πολιτική την οποία καλούνται να υπηρετήσουν. Αυτό είναι μια θεσμική αλλαγή που μπορούν τα ίδια κόμματα να υιοθετήσουν χωρίς ευρωπαϊκή πίεση. Ωραία. Κύριε Πιστόλα. Αν επιτρέπετε σύντομο σχόλιο. Ναι, 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 κύριε Βλάχο. Ναι, ήθελα να πω ότι ένα πολύ καλό δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία είναι η ταχύτητα και ταυτόχρονα η μυστικότητα με την οποία λειτουργήσαν οι βελγικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Εάν οι ελληνικές αρχές μιμούνταν έστω και στο 1/10 την ταχύτητα και τη διακριτικότητα των Βέλγων, τότε ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του δεν θα βρισκόντουσαν στη θέση και στην ασυλία που απολαμβάνουν σήμερα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών στην Ελλάδα και θα πρέπει να τρέξει η διερεύνηση το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να το διερευνούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά όργανα και στην Ελλάδα να υπάρχει αυτή η κατάσταση ατιμωρησίας και αδιαφορίας. Είμαστε σίγουροι ότι δεν συνδεόταν το ένα με το άλλο, ρωτάω εγώ. Είμαστε σίγουροι ότι δεν συνδεόταν. Δηλαδή ότι η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη δεν έγινε με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον καιρό που ήταν ευρωβουλευτής για να δουν μην τυχόν υπήρχαν επικοινωνίες, όχι υποκριτικά, τον ίδιο ως ύποπτο. Κ. Ανδρουλάκη, αλλά έγινε με ένα παράνομο λογισμικό σε άλλο χρονικό σημείο. Έγινε πριν από τις εκλογές του ΠΑΣΟ. Έγινε δηλαδή μέσα στο 2021 και δεν σχετίζεται με τους μηχανισμούς παρακολούθησης που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλος οργανισμός. Τουλάχιστον δεν μιλάμε για αυτή την παρακολούθηση, κύριε Βλάχο. Μιλάμε για την επίσημη, τη ΣΕΙΠ, διότι υπήρχαν δύο παρακολουθήσεις. Η μία ήταν επίσημη και ακούσαμε ότι έγινε με παραγγελία άλλης χώρας. Πιθανό να συνδέονται, δεν το ξέρουμε. Όμως θα μπορούσαν να το ξέρουν οι υπεύθυνοι ή τέλος πάντων θα μπορούσε να ενημερωθεί ο κ. Ανδρουλάκης γι' αυτό. Ξαναλέω, να γιατί χρειάζεται να υπάρχουν παρακολουθήσεις. Θα μπορούσαμε να το ξέρουμε κι εμείς και γι' αυτό ζητάμε να ενημερωθούμε γιατί έγινε αυτό στην Ελλάδα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και έχετε ακούσει κι εσείς, τα αρχαία έχουν καταστραφεί με εντολή της κυβέρνησης. Ωραία, κύριε Πιστόλα, το σχόλιο σας. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε δύο μέρη εδώ πέρα. Τα εντοπίσανε όλοι και η κυρία Σταύρου και ο κύριος Βλάχος με τον κύριο Τζίμερο. Τα δύο μέρη, το ένα είναι οι ΜΚΟΥΣ, αυτές οι οποίοι έρχονται για να ενημερώσουν, αρχικά τουλάχιστον. Και η δεύτερη είναι οι ευρωβουλευτές. Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει due diligence και στις δύο περιπτώσεις. Στους ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία. Στις ΜΚΟΥ θα πρέπει να δούμε. Όπως ακριβώς όταν ένας επενδυτής έρχεται σε ένα fund να επενδύσει, τσεκάρεις ποιος είναι αυτός ο επενδυτής. Τσεκάρεις την εταιρεία, τσεκάρεις ποιοι είναι πάνω από την εταιρεία, μέχρι που φτάνει, ποιοι είναι οι beneficial owners στο τέλος, πώς χρηματοδοτούνται όλοι αυτοί, ούτως ώστε να μπορείς να ξέρεις αν αυτός ο επενδυτής είναι κάποιος ο οποίος είναι legitimate, δηλαδή είναι νόμος ή δεν είναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το θεσμικό. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι ότι θα πρέπει να και οι πολίτες να μάθουν τι γίνεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό κομμάτι, θα μπορώ να πω ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση την βλέπει λίγο ως την ελίτ η οποία αποφασίζει για αυτούς χωρίς αυτούς. Σωστά. Θα πρέπει να έρθει πιο κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες και να τους δείξει ότι ναι, εμείς κάνουμε αυτά τα πράγματα για να δώσουμε μία διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Θα πρέπει η γυναίκα του Κέσσερος δηλαδή να δείξει ότι είναι τίμια, όχι μόνο να είναι. Σαφώς και πρέπει να συμβεί μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται, γιατί αν δεν ενδιαφέρονται, δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να τους τραβήξει το ενδιαφέρον. Για πείτε μας, κύριε Πιστόλα, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς να τους τραβήξει το ενδιαφέρον ναι, των πολιτών. Πείτε μας κάποιες ιδέες, εσείς που είστε και αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε ποια θέματα ενδιαφέρουν τους πολίτες πρώτα απ' όλα. Και πάνω σε αυτά τα θέματα, εννοείται ότι
πολύ διαφορά στα ενδιαφέροντά του. Πάνω σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να δουν τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Τι έχει κάνει για το μεταναστευτικό, για τους πολίτες που σε ενδιαφέρει το μεταναστευτικό, ή στην τεχνολογία, ή στο blockchain technology, στο οτιδήποτε. Εφόσον τα έχουμε αυτά, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο που να τα παρουσιάσουν, ούτως ώστε να τραβήξει τους πολίτες. Ο τρόπος που τα παρουσιάσει, όταν κάποιος δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι να τους δώσεις όλα τα στοιχεία να τα διαβάσουν, γιατί πολύ απλά δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να τα τσεκάρει. Εκεί μπαίνει, λέγεται peripheral route of persuasion, δηλαδή ο περιφερειακός δρόμος της πειθούς, όπου το δείχνεις με διαφορετικό τρόπο και με εικόνες και με infographics και τα άλλα, ώστε να τραβήξεις την προσοχή του εκάστοτε κοινού. Αν μου επιτρέπετε να πω έτσι για ένα λεπτό, διανύουμε δύσκολες εποχές για για το μέσο πολίτη, και πιστεύω ότι αυτό που τους, για να τους τραβήξεις το ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά του, το οποίο επηρεάζει την τσέπη του, το επίπεδο ζωής του. Όταν λοιπόν βλέπουμε όλη αυτή την ακρίβεια, την ανεργία, την ενεργειακή αν θέλετε κρίση, τους πολέμους, δεν νομίζω ότι ο πολίτης θα κάτσει να ακούσει εύκολα πράγματα για το περιβάλλον, για κάτι το οποίο ακούγεται ωραία, σίγουρα χρειάζεται να συμβάλλει. Υπάρχει ένας αριθμός πολιτών που για αυτούς είναι προτεραιότητα, αλλά όταν τίθεται θέμα επιβίωσης και θέμα επισιτιστικής κρίσης, χαμηλών μισθών κτλ., μιλώντας για την Ελλάδα, αλλά η ενεργειακή κρίση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να δούμε για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Εκεί είναι που η Ευρώπη πρέπει να δείχνει ότι τρέχει και ότι είναι από πάνω από τα προβλήματα. Βεβαίως, όταν έχεις ενεργειακή κρίση και βάζεις μια συνάντηση 2 μήνες μετά, καταλαβαίνετε ότι δείχνει στον κόσμο ότι η Ευρώπη απλά πηγαίνει σαν ένας βραδύπους, όπως πήγαινε και στις εποχές που δεν χρειαζόταν να τρέχεις. Γιατί στις κρίσεις πρέπει να τρέχεις. Ναι, βέβαια, πρέπει να τρέχεις. Σίγουρα παίζει ρόλο. Ωραία. Των πολιτών, ναι, για την ναι, κύριε Τζίμερε, ναι, πριν πάμε στο άλλο θέμα. Ναι, ότι είναι ένας γραφειοκρατικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται περισσότερο με την μακροημέρευσή του, με το να περνάει καλά και να δημιουργεί θέματα για να δείχνει ότι κάνει κάτι, παρά κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί τους πολίτες. Αυτό το σκάνδαλο το μάθαμε. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σκάνδαλα που δεν μάθαμε. Δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω τόσο πολύ την ισλαμολαγνία των διοικούντων την Ευρώπη. Δεν βλέπουν ότι η αθρώα εισβολή αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της Ευρώπης, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών με τα συνεχή μαχαιρώματα που είναι πια μονόστιλα, είναι τόσο συχνά ώστε δεν ασχολούν τις ειδήσεις στους δρόμους της Ευρώπης. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο προσανατολισμός έγινε μόνο σε θεωρητική βάση ή υπήρξε και χρηματοδότηση από κάποιες πηγές? Η woke κουλτούρα, ας πούμε, ο δικαιωματισμός που κυριαρχούν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μήπως χρηματοδοτήθηκαν από κάποιες πηγές συγκεκριμένες? Εκδίδει η Ευρώπη ένα βιβλίο, ένα report ισλαμοφοβίας, το οποίο το χρηματοδοτεί μισό η Ευρώπη και μισό ο Ερντογάν, στο οποίο ο Μιλόν έχει περίοπτη θέση ως, ας πούμε, εκπρόσωπος του ισλαμοφοβικού κινήματος στην Ευρώπη, το οποίο το συντάσσουν Έλληνες κοινωνιολόγοι που πληρώνονται από τον Ερντογάν. Αυτά πώς η Ευρώπη τα επιτρέπει? Πώς δηλαδή είναι νόμιμα, είναι στο πλαίσιο της ελευθερίας και της διαφάνειας, όταν ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα εκτός Ευρώπης, τα οποία προφανώς θέλουν το δικό τους συμφέρον? Δηλαδή να μην δούμε μόνο τον χρηματισμό ο οποίος είναι κάτω από το τραπέζι, να δούμε και τον επίσημο χρηματισμό πολλές φορές, στον οποίο συμμετέχουν τα όργανα της Ευρώπης. Αυτή την εικόνα έχει ο πολίτης για την Ευρώπη. Και βλέπει ότι η Ευρώπη δεν περπατάει. Δεν γίνεται δηλαδή, και μιλάει ένας άνθρωπος ευρωπαϊστής, έτσι, φεντεραλιστής. Η Ευρώπη δεν γίνεται σιγά σιγά Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, ώστε να έχει ενιαία έκφραση. Είναι κατακερματισμένα κράτη, το καθένα για το συμφέρον του. Η γραφειοκρατία των Βρυξελών είναι κυρίαρχη και γίνονται οι καινούργοι Πρετοριανοί, ας πούμε, και θα δούμε πού θα κάτσει αυτό το πράγμα, διότι έτσι όπως οδηγείται η Ευρώπη, πάει μάλλον προς τη διάλυσή της παρά προς την ενδυνάμωση των θεσμών της.
Μετά από αυτό το σκάνδαλο, κύριε Τζίμερε, όντως πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, πρέπει να αυστηροποιηθούν κάποιοι κανονισμοί που υπάρχουν εδώ, όπως το Μητρό Διαφάνειας, το οποίο ναι, μεν υπάρχει, απλά δεν ξέρουμε αν ελέγχεται. Πρέπει να γίνουν πολλά, ώστε αυτή η μαύρη σκιά που υπάρχει τώρα πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να φύγει το συντομότερο. Εδώ γίνεται καταπληκτική δουλειά. Όσα χρόνια είμαι εδώ, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα από τις εξαιρέσεις. Επιτρέπετε, το Μητρό Διαφάνειας είναι στάχτη στα μάτια. Συναντάω εγώ μία εκπρόσωπο ενός λόμπι, το οποίο δεν είναι καν καταγεγραμμένο. Σε ένα μπιστρό, ας πούμε. Και κάποιος μας βλέπει. Γιατί συναντηθήκατε, γιατί με ενδιαφέρει ως προσωπικότητα, γιατί θέλω να τη φλερτάρω, γιατί ξέρω εγώ θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα στην Πορτογαλία ή στο Κατάρ και εκπροσωπεί. Ναι, πού θα ξέρει κάποιος τι μιλήσαμε. Δηλαδή, εάν υποχρεώσεις όλους να καταγράφουν τα πάντα, απλώς θα δημιουργηθεί μια παράλληλη αγορά, παράνομη, που θα λειτουργεί τη ανοχή των θεσμών, γιατί δεν μπορεί να καταγραφεί, ξαναλέω. Αυτό που μπορεί να καταγραφεί είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι έγινε στα περιουσιακά στοιχεία. Αν κάποιος μας χρηματίσει, κάπως θα τα ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα. Κάτι θα αγοράσουμε. Δεν μπορεί να έχεις χρήματα τα οποία να κάθονται ακίνητα κάπου. Μα με μια εταιρεία, μα με κάποια ακίνητα που ανήκουν αλλού. Αν λοιπόν παρακολουθείτε η ζωή των εκλεγμένων, ειδικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τότε είναι πολύ εύκολο να τσεκάρεις, όπως είπα πριν, τι αγόρασαν, πού πήγαν, ποιος πλήρωσε τις διακοπές, ποιος πλήρωσε τα γεύματα. Ναι, θα υπάρχει στενό μαρκάρισμα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να δούμε τις προκλήσεις της διεθνής που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η σύγκρουση με τη Ρωσία, οι δύσκολες σχέσεις με την Κίνα, αλλά και ο εμπορικός ανταγωνισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να πορευθεί η Ένωση σε αυτή τη νέα εποχή, κυρία Σταύρου? Κοιτάξτε, όντως πιστεύω ότι είναι δύσκολη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω να πω κυρίως και της εξειδίκευσής μου άμυνα ασφάλεια. Βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπουμε ένα ξεσηκωμό στο Ιράν από τις γυναίκες εκεί, τον επεκτατισμό, οθωμανισμό της Τουρκίας. Βλέπουμε την απειλή της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών, κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Τις δύσκολες σχέσεις, όπως είπατε, εμπορικές και με την Κίνα. Νομίζω ότι μέσα από τους θεσμούς της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως ακριβώς καλείται να αναδιαμορφώσει κάποιες πολιτικές που έχουν να κάνουν με αυτούς τους τομείς που θίξαμε τώρα. Άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, ενεργειακή ασφάλεια, την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και κυρίως την πράσινη μετάβαση περιβάλλον, και αυτό πιστεύω θα βοηθήσει και την ενεργειακή απεξάρτηση. Υπάρχουν τρόποι να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και με το να αξιοποιήσουμε την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με συμπράξεις και συμμαχίες με τις περιφερειακές δυνάμεις εκεί. Σίγουρα να δούμε το θέμα του μεταναστευτικού ως ένα θέμα ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό-μεσογειακό, διότι εμείς είμαστε, ιδίως και στην Κύπρο, εκεί είμαστε και το άκρο της Ευρώπης, από όπου εισέρχονται δεκάδες, εκατοντάδες καθημερινώς μετανάστες και όχι μόνο παράνομοι και πρόσφυγες, και με ανεκτά τα κατεχόμενα υπάρχει και ένα θέμα ασφάλειας εκεί. Τώρα, τα οικονομικά, σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει και από πλευράς Αμερικής μία προσπάθεια να προστατεύσει τα δικά της οικονομικά συμφέροντα. Πρέπει και η Ευρώπη να προστατεύσει μεν τα δικά της, αλλά να έχει και εμπορικές σχέσεις και με άλλες τρίτες χώρες.
και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτά τα δύσκολα προβλήματα αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε πριν χρόνια ως οικονομικός και μόνο οργανισμός. Τώρα όμως βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις δομές της. Καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις και στρατιωτικές και όλα αυτά που είπα πριν, ενεργειακές, οικονομικές, μεταναστευτικές. Άρα μπορεί, δεν συμφωνώ ότι βαδίζει προς διάλυση, απλά εξελίσσεται και πρέπει να εξελίξουμε και τις πολιτικές μας που να καλύπτουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Κύριε Βλάχο, ο λόγος εσάς. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μην σχολιάσω όσο είπε καταρχήν ο κύριος Τζίμερος προηγουμένως. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι ούτε η ισλαμοποίηση έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η ακροδεξιά, ούτε προφανώς αυτές οι θεωρίες που ακούσαμε, η περιχρηματοδότηση διαφόρων λόμπι, τα οποία είναι εύκολο να τα λέμε, αλλά πολύ δύσκολο να τα αποδεικνύουμε. Τα προβλήματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με την ενεργειακή της ασφάλεια, με την αμυντική της θωράκιση και φυσικά με τις κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση, όπως αυτές τουλάχιστον περιγράφονται και στον τέταρτο πυλώνα, αλλά και στη σύνοδο του Πόρτο, όπου εξειδίκευσε έναν πρώτο χάρτη κατά της αντιμετώπισης της φτώχειας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ευρωστρατού, ένα μέτρο από το οποίο θα ωφεληθεί η Ελλάδα, καθώς οι σχέσεις μας με την Τουρκία βρίσκονται σε αυτό το δύσκολο και οριακό σημείο και δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέσα από κάποιον προβλεπόμενο χάρτη κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν τα δεδομένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ενεργειακή της ασφάλεια. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι αρμόδιοι υπουργοί να συμφωνήσουν σε ένα πλαφόν. Φτάσαμε στην προηγούμενη κοροϊδία και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βρεθεί ένας τρόπος δεδομένης και της εργαλειοθήκης της Κομισιόν να μπει ένα πρακτικό, ένα ρεαλιστικό πλαφόν και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε άμεσα στην ενθάρρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικά στο πώς αντιμετωπίζει τις τεράστιες ανισότητες που γιγαντώνονται, αλλά όχι μόνο ανάμεσα στις οικονομικές τάξεις, αλλά και ανάμεσα στις γενιές. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι νεότεροι σήμερα στην Ευρώπη δεν ενθουσιάζονται από το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό το οποίο ζουν στην τσέπη τους, στην καθημερινότητά τους, αλλά και στον ορίζοντά τους, είναι μια ζωή πολύ χειρότερη από αυτή των γονιών τους. Άρα λοιπόν, κοινωνική Ευρώπη, ενεργειακή ασφάλεια και αμυντική θωράκιση. Ωραία, κύριε Τζίμερε. Ναι, νομίζω ότι τζάμπα κουβεντιάζουμε, διότι συζητάμε για το πού θα πάει η Ευρώπη, ενώ είναι προφανές ότι δεν συνδέεται το τιμόνι με τις ρόδες. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα το εκτελέσει και ο οποίος κάποια στιγμή θα απευθυνθεί στους πολίτες. Ψηφίσαμε στις προηγούμενες εκλογές και κανένας δεν ήξερε, γιατί δεν μας είχε παρουσιαστεί, το πρόγραμμα που έχει κάθε ομάδα, κάθε ευρύτερο ευρωπαϊκό κόμμα, ας πούμε, για την πράσινη ενέργεια. Η Ευρώπη βιάστηκε να μεταβεί στην πράσινη ενέργεια, όντας εισαγωγέας του 60% περίπου της ενέργειας που χρειάζεται. Και αποδείχθηκε αυτό πόσο καταστροφική η πολιτική ήταν, μολονότι την είχαν ειδοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσα χρόνια λοιπόν την εποχή του ψυχρού πολέμου η Ευρώπη ήταν ο συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών σε δεύτερο ρόλο, είχαμε μπροστά την ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα που άλλαξαν οι παγκόσμιες συνθήκες, η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει δομή. Είναι σαν μια εταιρεία όπου δεν υπάρχει διευθύνων σύμβουλος. Ό,τι και να λέμε για την πορεία της δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κύριε Πιστόλα. Η Ευρώπη, για να δούμε πώς θα κινηθεί, πρέπει να δούμε τι είναι και πού θέλει να πάει. Γιατί ούτε το τι είναι ακριβώς πλέον ξέρουμε. Ξεκίνησε με μια μεγάλη ιδέα. Ενωθήκανε κάποιες χώρες και οικονομικά δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο της πολιτικής ενοποίησης και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είμαστε. Ένα και δεύτερον, πού ακριβώς θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να είμαστε ένας ενιαίος μεγάλος γεωπολιτικός παράγοντας ή θέλουμε να σερνόμαστε πίσω από άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις. Αν δεν απαντήσουμε αυτά τα δύο, δεν θα δούμε το πού θα πάμε. Και επίσης πρέπει να τρέξει. Άμα δεν έχεις πολιτική ενοποίηση, δεν τρέχεις. Ωραία. Κυρία Σταύρου, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε. Εγώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε την επόμενη εβδομάδα. Όπως πάντα και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα
δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.